Αγαπητέ Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω την μεγάλη και ειλικρινή μου ικανοποίηση που σε υποδέχομαι σήμερα στην Λευκωσία. Η σημερινή σου επίσκεψη στην Κύπρο είναι η πρώτη επίσκεψη Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών μας σχέσεων το 1960 και αποτελεί γεγονός με ιδιαίτερη σημασία αλλά και με ουσιαστικό συμβολισμό. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Βερολίνο τον περασμένο Μάιο. Ήταν μία από τις πρώτες μου επισκέψεις στο εξωτερικό. Και σήμερα έχω την τιμή να σας υποδέχομαι στην Κύπρο. Θεωρώ ότι αυτές οι επισκέψεις, αλλά και γενικότερα το εντατικοποιημένο επίπεδο των μεταξύ μας επαφών σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν απτή απόδειξη της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης για ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεών μας τόσο σε διμερές, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, με τον Πρόεδρο Στάινμαϊερ είχα μια πολύ παραγωγική συνάντηση και ανταλλάξαμε απόψεις σε τη σειρά σημαντικών θεμάτων που άπτονται φυσικά των διμερών μας σχέσεων, της κοινής μας ευρωπαϊκής ατζέντας, περιφερειακά θέματα και φυσικά το κυπριακό. Σε όσο ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση για την στενή μας συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Για την εκπαίδευση να πω ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της διακυβέρνησής μας αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την πιλωτική διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε αρκετά από τα σχολεία μας και αυτό το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέματα μετανάστευσης και εδώ οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το γεγονός ότι η Γερμανία αποδέχτηκε πέραν των 1.000 αιτητών ασύλου από την Κύπρο και εκτιμούμε ιδιαίτερα την βοήθειά σας. Θέματα άμυνας και ασφάλειας που τα τελευταία χρόνια υπήρχε σημαντική πρόοδος, αλλά και θέματα υγείας και τουρισμού. Πρόκειται για τομείς για τους οποίους έχουμε ως στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας. Όσον αφορά τώρα την ευρωπαϊκή μας ατζέντα, συζητήσαμε μεταξύ άλλων το φλέγον θέμα της μετανάστευσης και τρόπους πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης του. Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την παράνομη ρωσική εισβολή της στη χώρα, όπου επαναλάβα την θέση αρχών που από την πρώτη στιγμή τηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Η θέση μας είναι αταλάντευτη, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας οποιασδήποτε χώρας δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθουμε ακόμη πιο κοντά και να προσφέρουμε σαφώς περισσότερα στους πολίτες μας. Με τον φίλο Πρόεδρο συζητήσαμε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, το τι συμβαίνει στη Γάζα, το τι συμβαίνει στο Ισραήλ. Υπογράμμισα την δική μας θέση για την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών και έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας στη βάση λύσης των δύο κρατών. Είναι η μόνη επιλογή για οριστική επίλυση της διένεξης. Αναφέρθηκα επίσης στην προσπάθειά μας για τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γυτνιάζει με την περιοχή. Είναι το κράτος που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και θεωρούμε ότι μια κρίση που εκτελήσεται στη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε καθήκον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κράτη-μέλη να διαδραματίσουμε πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Φίλε Πρόεδρε, η φετινή χρονιά, το 2024, περιλαμβάνει πολύ σημαντικά ορόσημα για τη χώρα μας. Σε λίγους μήνες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πραγματικά ιστορική στιγμή, η σημαντικότερη, όπως λέω δημόσια, σημαντικότερη επιτυχία της χώρας μας από την ίδρυσή της,
μια επένδυος που για μας αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να αναλογιστούμε την 20χρονη διαδρομή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα όσα πετύχαμε, πώς συμβάλαμε ως κράτος μέλος συλλογικά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πώς πρέπει να βαδίσουμε για να πετύχουμε, επαναλαμβάνω, το στόχο που είναι η περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσκεψή σας στην Κύπρο αποτελεί και ένα, θέλετε, αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών για τα 20 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, φίλε Πρόεδρε, αποτελεί και ένα άλλο ορόσημο. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια κατοχής, παραβίασης του διεθνούς δικαίου, βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Πάντοτε, αλλά αν θέλετε ειδικότερα σε τέτοια ορόσημα, οι σκέψεις μας είναι με τις εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίων Κυπρίων που εκτοπίστηκαν και ακόμη αναμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με τις οικογένειες των αγνωμένων που αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, με τους εγκλωβισμένους μας που περιμένουν υπομονετικά το τέλος της κατοχής. Όπως ανέφερα και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, όραμά μου, μοναδική μου επιδίωξη από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου είναι ο τερματισμός αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων, του μισού αιώνα κατοχής, η ανάγκη να επανενωθεί ο τόπος μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανα την ανάγκη όπως διαδραματίσει ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι για να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά για να ενισχύσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στο να φτάσουμε σε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση πραγμάτων για το σύνολο του κυπριακού λαού, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Τουρκία, για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το 2024, φίλες και φίλοι, αποτελεί και ένα άλλο σημαντικό ορόσημο. Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από την πτώση του Βερολίνου. Ελπίδα και επιδίωξή μου είναι όπως σύντομα να μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε και την επανένωση της Κύπρου, την επανένωση της Λευκωσίας, της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης. Φίλε Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω για ακόμη μια φορά στην Κύπρο, να ευχαριστήσω θερμά για την εδώ παρουσία σας. Ευελπιστώ πραγματικά πως αυτή η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Γερμανίας στην Κύπρο θα δώσει ένα επιπρόσθετο έναυσμα για την περαιτέρω ουσιαστική συνεργασία και σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις φιλικές, τα φιλικά σας λόγια, αλλά ειδικά για την πρόσκληση σας εδώ και τη φιλοξενία που δείξατε τόσο σε μένα όσο και στην ομάδα μου που με συνοδεύει. Έχετε δίκιο που υποδείξατε τις θερμές σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας. Η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 20 χρόνια. Έχει γίνει πλέον τόσο αυτονόητο που είναι παράξενο που είμαι ο πρώτος πρόεδρος που έρχεται, ο πρώτος γερμανός πρόεδρος που έρχεται εδώ στην Κύπρο. Άρα είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω την τιμή να συμβάλλω για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεών μας και υπάρχει μεγάλο δυναμικό να κάνουμε πολλά κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολλές προσπάθειες και το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας. Σήμερα το μεσημέρι θα μιλήσουμε για οικονομικά θέματα. Θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο εντατικά σε θέματα ενέργειας. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων που τώρα μπορούμε να συνομιλούμε και να ανταλλάσσουμε γνώμες άμεσα. Η Κύπρος για εμάς και για όλη την Ευρώπη είναι πραγματικά ένας
ένα ασφαλές λιμάνι στην περιοχή, και αυτό το εννοώ στην κυριολεξία, ειδικά μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 του Οκτώβρη. Έπρεπε να προετοιμαστούμε για πιθανή εκένωση Γερμανών υπηκών, και γι' αυτό το λόγο στείλαμε Γερμανούς στρατιώτες στην Κύπρο, και ευχαριστώ και από εδώ την Κύπρο για την στήριξη που μας έδωσε, η οποία ήταν ταχεία, πολύπλευρη και σημαντική. Σας ευχαριστώ θερμά την Κύπρο και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη προσωπικά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία σε θέματα πολιτικής άμυνας, και αυτό το υπογράψαμε και στο Joint Declaration of Intent. Είναι πολύ καλό που ενωμένη η Ευρώπη αντιδρά ως προς το Ουκρανικό, και η ενότητα αυτή διατηρείται και 2 χρόνια μετά την αρχή του πολέμου. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και είναι φέτος θα έχουμε τις ευρωεκλογές, θα είναι πολύ σημαντικό έτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ, αλλά και οι 2 οι πρόεδροι, θέλουμε να αποταθούμε με πρόσκληση προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Να ψηφίσετε κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της Ευρώπης και προσφέρουν λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική, και οι καιροί είναι δύσκολοι και επικίνδυνοι για να αφήσουμε την Ευρώπη στα χέρια των λαϊκιστών και των αντιδημοκρατικών. Εκτός από το ευχάριστα εγγένεια 20 ετών της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα γεγονότα του 1974, 50 χρόνια de facto διαμελισμός. Είναι καιρός να εργαστούμε προς εξεύρεση του λύσης του Κυπριακού, και χαιρετώ θερμά που ο Πρόεδρος Χριστοβουλίδης θέτει την δημιουργία προόδου ως προτεραιότητα. Και να το πω σαφές, η Γερμανία στηρίζει μια διζωνική δικοινοτική λύση του Κυπριακού ως βάση σε βάση των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Χαίρομαι πολύ που η κυρία Κουεγιάρ τον Ιανουάριο ήρθε και διορίστηκε ως νέα προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα για να δώσει νέα δυναμική στην λύση του Κυπριακού και να σπάσει την στασιμότητα. Ενθαρρύνουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν την απαραίτητη ετοιμότητα για συμβίβασμο, έτσι ώστε οι βολιδοσκοπήσεις να γίνουν και πραγματικός διαπραγματευτικός προσανατολισμός. 60 χρόνια συνεχής παρουσία της ειρηνευτικής αποστολής της UNFICIP και των καλών υπηρεσιών αποτελεί και μία προειδοποίηση πως πρέπει τώρα να κάνουμε τολμηρά βήματα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που η Γερμανία, ως ορατό σημάδι της στήριξης μας για την εργασία των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, για πρώτη φορά θα στείλει Γερμανούς αστυνομικούς στην UNFICIP στην Κύπρο. Αυτό το αποφάσισε την περασμένη Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.
τους ερχόμενους μήνες αυτοί οι αστυνομικοί θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Χαίρομαι που και εγώ θα έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μία εικόνα αυτού του ιδιαίτερου νησιού και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά θερμά για τη φιλοξενία. Κύριε Πρόεδρε, Γερμανέ Πρόεδρε, ήρθατε να δείτε ποιες πιθανότητες υπάρχουν για την επίλυση του προβλήματος. Πώς αξιολογείτε σήμερα μετά τις συνομιλίες αυτές τις δυνατότητες? Τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, μπορώ να πω ως στις προηγούμενες αρμοδιότητες που είχα και μπορώ να το αξιολογήσω, υπήρχαν αισιόδοξες φάσεις τις οποίες μπορούσαμε να ελπίσουμε σε μια καλύτερη κατάσταση, όμως η πολιτική έχει καθήκον να προσπαθεί αυτό που φαίνεται αδύνατο. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων προς τον Πρόεδρο που έχει καταστήσει προτεραιότητά του την επίλυση του Κυπριακού και έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και εμείς θα στηρίξουμε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα το κάνουν. Χριστοδουλίδη, μπορεί να υπάρξει επίλυση του Κυπριακού χωρίς απώλειες και πόσο έτοιμος είναι ο Κυπριακός λαός? Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μου βασική προτεραιότητα και χαίρομαι που αναγνωρίζεται και από τον Γερμανό Πρόεδρο, αναγνωρίζεται και από τη διεθνή κοινότητα, αναγνωρίζεται και από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, αφού ο διορισμός της προσωπικής απεσταλμένης ήταν ως αποτέλεσμα και των δικών μας επίμονων προσπαθειών, επαναλαμβάνω, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού και θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διάσταση. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, επιθυμούν την επανένωση, επιθυμούν τη λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Το μήνυμα που μετέφερα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρούμε ότι και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι καταλυτική στο να πετύχουμε τη λύση του Κυπριακού, βρίσκεται στην Άγκυρα. Βρίσκεται στην Άγκυρα και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργώντας ενισχυτικά στην προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς επειδή έχει τα εργαλεία, ακριβώς επειδή έχει τα μέσα, μέσα στο πλαίσιο και των ευρωτουρκικών σχέσεων, μπορεί, ναι, να μας οδηγήσει σε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση πραγμάτων μέσα από την λύση του Κυπριακού. Αμοιβαία υποφελή κατάσταση για την Κύπρο, για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, για την περιοχή μας, για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με όλους τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, η οποία διατηρεί άριστες σχέσεις με την Τουρκία, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, που θεωρώ, αν δεν θεωρούσα, δεν θα επένδυα τόσο πολύ, θεωρώ ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Στέλλα Μιχαήλ από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Η ερώτησή μου και προς τους δύο Προέδρους, κυρίως προς τον Γερμανό Πρόεδρο, αναφορικά με το μεταναστευτικό. Οι χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν κυρίως στην Νότια Ευρώπη, οι λεγόμενες χώρες και πρώτης υποδοχής για μετανάστες, αντιμετωπίζουν μεγάλο βάρος σε σχέση με τις συνεχείς και αυξανόμενες ροές μεταναστών. Είναι δεικτικό ότι μόνο η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό. Πέραν του 6% είναι οι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι η στιγμή για την Ευρώπη να είναι πιο πρακτικά αλληλέγγυα προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο βάρος
και αν είναι η στιγμή που θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική, να μην είναι μόνο σε σχέση με τα χρήματα που δίδονται σε κάποια κράτη για να φιλοξενούν μετανάστες, και αν θα πρέπει να δούμε αλλαγές που να αφορούν και στους χαρακτηρισμούς μεταναστών προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, ώστε να υπάρχει μια πιο ορθή και ορθολογιστική διαχείριση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Σαφώς, η κατάσταση με το μεταναστευτικό στην Κύπρο είναι μεγάλη πρόκληση. Το κατανοούμε και παραδεχόμαστε πως η Κύπρος με το μεγάλο αριθμό παράνομων αφήξεων αιτητών επιβαρύνεται ισχυρά και θέλουμε να προσφέρουμε ως Γερμανία, χρειάζεται μάλλον στήριξη και από τη Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ελέγχθη πως οι σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Κύπρου είναι ιδιαίτερες. Στα πλαίσια του εθελοντικού ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης, συνεργαζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί εντατικά και με επιτυχία και εφαρμόζουμε αυτό τον μηχανισμό και μεταφέραμε 1.000 μετανάστες από την Κύπρο, αιτητές μάλλον από την Κύπρο στην Γερμανία. Αυτό είναι έμπραχτη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν επαρκεί, αποτελεί μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία απαιτεί εξαιρετικές λύσεις. Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει συμφωνία σε ερωτήματα τα οποία ήταν ανοιχτά στο παρελθόν σχετικά με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Έχουμε ένα ενδιάμεσο στόχο και πρέπει πριν το τέλος της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου το 2024, πριν τις εκλογές, να έχουμε μία λύση, το γνωρίζουμε. Και θα θυμάστε πόσες προσπάθειες κάναμε για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Για πολλά χρόνια έχουμε πετύχει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αύριο θα επισκεφτώ ένα κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλων στην Κοφίνου για να αποκτήσω μία ιδέα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό η Κύπρος και πώς μπορεί να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναφέρω τέσσερα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Η παρούσα κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του μεταναστευτικού ως ύψιστη προτεραιότητα. Και χαίρομαι γιατί ένα χρόνο μετά οι κινήσεις μας έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα. Και σε σχέση με τα άτομα τα οποία επιστρέφουν, και σε σχέση με τις αφίξεις, και σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα εξέτασης των αιτήσεων και πολλά άλλα που έφεραν αποτελέσματα. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω, να επαναλάβω, είναι να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τη Γερμανία για το γεγονός ότι δέχτηκε πέραν των 1.000 αιτητών ασύλου από την Κύπρο και τους δέχτηκε εθελοντικά. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν για εθελοντική αποστολή και οι περισσότεροι που στάλικαν από την Κύπρο στάλικαν στη Γερμανία και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τη Γερμανία. Το τρίτο, σαφώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στο μεταναστευτικό. Οι χώρες της πρώτης γραμμής δέχονται ένα τεράστιο βάρος, το οποίο από μόνες τους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.
Αλλά αν θέλουμε πραγματικά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό, δεν είναι μέσα από χρηματοδοτήσεις ή ενέργειες που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Αν θέλουμε ολιστικά να τερματιστεί το φαινόμενο της μετανάστευσης, είναι αντιμετωπίζοντας τις γενεσιουργές αιτίες, τα root causes που προκαλούν το φαινόμενο της μετανάστευσης. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Υπάρχει και ένα τέταρτο θέμα, το οποίο γνωρίζω ότι υπάρχουν ευαισθησίες από κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγγίζει την μετανάστευση, αλλά αγγίζει και την γενικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει γεωπολιτικό ρόλο. Οφείλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αγγίξουμε και να ανοίξουμε το θέμα της κατάστασης στη Συρία. Υπάρχουν περιοχές στη Συρία που θα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι ασφαλείς και κατ' επέκταση να μπορούν να επιστραφούν μετανάστες από τις συγκεκριμένες περιοχές. Το να μην συζητούμε την κατάσταση στη Συρία δεν θεωρώ ότι είναι σωστή επιλογή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με κάποια άλλα κράτη-μέλη που ασπάζονται αυτή την προσέγγιση, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της συζήτησης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θέματος της Συρίας, αλλά και γενικότερα της κατάστασης στην περιοχή. Ulrich Steinkohl, Korrespondent. Από το ΤΠΑ, πρόεδρε Χριστοδουλίδη, μια ερώτηση. Το θέμα ενέργεια το θίξατε σύντομα. Μια χώρα όπως τη δική σας, με τόσο, που θα μπορούσε να κάνει τόση πολλή ενέργεια από τον άνεμο και τον ήλιο, γιατί ποντάρεται στα καύσιμα. Και κύριε Γερμανέ πρόεδρε, θα μπορούσε η Γερμανία να βοηθήσει την Κύπρο σε μετάβαση ως προς την ενέργεια? Και μία άλλη ερώτηση. Ο υποψήφιος Τραμπ είπε πως οι εταίροι του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν το μερίδιο τους στο ΝΑΤΟ δεν θα τους βοηθήσει σε περίπτωση που επιτεθεί η Ρωσία. Εσείς τι λέτε? Φαντάζομαι η ερώτηση για τον Τραμπ απευθυνόταν στον Γερμανό Πρόεδρο, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας σε σχέση με τα θέματα της ενέργειας. Και κάνουμε σημαντικά βήματα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, να σας πω ότι περίπου σήμερα έχουμε 50% παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δυστυχώς όμως, στο μείγμα του ηλεκτρισμού μας είναι μόνο 19% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω της έλλειψης αποθήκευσης, δυνατοτήτων αποθήκευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Και είναι γι' αυτό το λόγο που εντός του 2024 η κυβέρνηση θα προκηρύξει δύο σχέδια συνολικής αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να αναπτυχθούν μπαταρίες οι οποίες θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα θέμα που, ναι, και το συζητήσαμε με τον Γερμανό Πρόεδρο, θέλουμε και επιθυμούμε την τεχνική υποστήριξη και από την γερμανική κυβέρνηση. Να συμπληρώσω. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Ενέργειας και εκπροσώπους της οικονομίας ακριβώς για αυτά τα θέματα. Η Γερμανία είναι ανοιχτή ως προς την τεχνολογία και ειδικά της ενέργειας και
είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας με άλλες χώρες ή με άλλες. Και θα θίξουμε το θέμα όταν επιστρέψουμε στο Βερολίνο. Το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ τις τελευταίες μέρες. Να πω τα εξής. Βρίσκονται σε προεκλογικό αγώνα στις ΗΠΑ. Ορισμένα λόγια αποτελούν πρόκληση. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Τον Οκτώβριο πέρυσι πήγα ο ίδιος στην Ουάσιγκτον και μίλησα με τον πρόεδρο Biden και κάλεσα τους Ευρωπαίους να μην πιστεύουμε πως έχει ήδη αποφασιστεί ή έχουν αποφασιστεί οι εκλογές στις ΗΠΑ. Πιστεύω πως ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διασφάλισε την ενότητα του ΝΑΤΟ και αυτό διαρκεί μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε κάθε ενδιαφέρον και συμφέρον η ενότητα του ΝΑΤΟ, όχι μόνο όσον αφορά αυτό το ερώτημα, να παραμείνει ισχυρή. Είναι σαφές. Εμείς στην Ευρώπη και εμείς στην Γερμανία πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι το μερίδιό μας, έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να ενισχυθεί στο εγγύ μέλλον, ανεξαρτήτως του νέου Προέδρου των ΗΠΑ. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, το λένε όλοι και εκπρόσωποι, άλλοι εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης. Τώρα, αυτά που ακούσαμε από τον Τραμπ κατά τον προεκλογικό αγώνα, σίγουρα δεν συμβάλλουν στην ισχυρή θέση που θέλουμε εμείς. Δεν είναι υπεύθυνες αυτές οι δηλώσεις και βοηθούν τη Ρωσία και σίγουρα για τη συμμαχία δεν είναι θετικές αυτές οι δηλώσεις. Σε Θαλία Νεοφύτου από το Κυπριακό. Σας χαιρετώ. Θάλια Νεοφύτου από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε της Γερμανίας, μια προσπάθεια αναβίωσης των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα όποια προβλήματα που υπάρχουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό πρέπει να γίνει αυτή τη φορά με πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την Κύπρο και το Κυπριακό και ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την επιθυμία της Κύπρου να διοριστεί απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό για να δώσει περαιτέρω όθηση στη διαδικασία για να προχωρήσει και αυτό το θέμα και αν μπορεί και ο Πρόεδρος να μας πει το μήνυμα που θέλει να στείλει και στους εταίρους του για αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζω την επιθυμία της Κύπρου να υπάρξει ένας απεσταλμένος και επίσης η Τουρκία να εμπλακεί περισσότερα. Ο διορισμός ή αποστολή ενός εντεταλμένου είναι το ένα. Κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό στην Κύπρο είναι να γίνεται συχνά σαφές στην Τουρκία, ανεξαρτήτως ποιος θα το κάνει, πως η συμπεριφορά ως προς την επίλυση του Κυπριακού πρέπει σχετικά με αυτό και άλλα θέματα, πως αυτό θίγει και άλλα θέματα της Τουρκίας όπως την προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τα κράτη-μέλη πρέπει να σταλεί αυτό το μήνυμα προς την Τουρκία.
Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω στα όσα προανέφερα είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έθερμος υποστηριχτής της στενότερων σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Άγκυρα. Στενότερων σχέσεων οι οποίες περνούν μέσα από τις εξελίξεις και την επίλυση του Κυπριακού. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρούμε ότι η ενεργότερη εμπλοκή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρωταγωνιστικός ρόλος που επαναλαμβάνω, δεν θα αντικαταστήσει το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και χαίρομαι που σε επίπεδο Βρυξελών υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις, συγκεκριμένες συζητήσεις και ενδεχομένως θα δούμε ποια θα είναι η ημερήσια διάταξη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, αν θα υπάρχει συζήτηση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Εμείς είναι κάτι που επιθυμούμε, είναι κάτι για το οποίο απαντήσαμε θετικά σε σχετικό ερώτημα από πλευράς Βρυξελών. Θα δημιουργηθούν εκείνα τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωταγωνιστική εμπλοκή στην προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού.